53 είναι από τον Ισαΐα, τον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο 43 και εδάφιο 16. Σελίς 653. Ισαΐας, ο προφήτης, 16 εδάφιο. 43 μη γάμα κεφάλαιο. Ούτω λέγει Κύριος, ως τις έκαμε οδόν εις την θάλασσαν και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Ως τις εξήγαγεν αμάξας και ύπου στράτευμα και ρωμαλαίος. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν, υφανίστησαν, εισβέστησαν ως τυπίαν. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζετε τα παλαιά, ειδού εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα, τώρα θέλει ανατύλιδε, θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλω σημεδοξάσει, οι θώες και οι στουρθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα εις την έρημο, ποταμούς εις την άνυδρο, δια να ποτίσω των λαών μου, των εκλεκτών μου. Ο λαός τον οποίον έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσή μου. Αλλά εσύ Ιακώβ δεν με επεκαλέστης, αλλά εσύ Ισραήλ ευαρύνθης απ' εμού, δεν προσέφερες σε με τα αρνία των λοκαυτωμάτων σου, που δεν με ετοίμησες με τα θυσία σου. Εγώ δεν σε δούλωσα με προσφορά σου, δεν σε βάρινα με θυμίαμα. Δεν ηγόρασας με αργύριον κάλαμον αρωματικών διεμέ, ουδέ με ενέπλησες από τους πάχους των θυσιών σου, αλλά με εδούλωσας με τα σαμαρτία σου, με επεβάρινας με τα σανομία σου. Εγώ είμαι ως της εξαλήφωτας παραβάσης σου, ένε και νεμού, δε θέλω ενθυμηθεί τα σαμαρτία σου. Αμήν. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, παρατηρεί, βλέπει και κηρύττει, προφητεύει. Απευθύνεται στο λαό Ισραήλ, σε έναν λαό που ο Θεός τον δημιούργησε, στην εκκλησία δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, που ο Θεός τον δημιούργησε, ο Θεός τον αύξησε, τον ευλόγησε, τον εδόξασε και ο λαός Ισραήλ τον απογοήτευσε. Και έρχεται τώρα που πρόκειται να γίνει μια μεγάλη αλλαγή. Πρόκειται να βρεθεί σε αιχμαλωσία ο λαός Ισραήλ. Ο Θεός όμως αγαπάει το λαό του, αγαπάει τα παιδιά του, αγαπάει τους ανθρώπους που κρατάνε στα χέρια τους το Λόγο του Θεού, που θυσιάζουν, που προσφέρουν, έστω και με λάθη πολλά. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός. Και η αγάπη του Θεού δεν εξαρτάται ούτε από τα λάθη μας, ούτε από τις σκέψεις μας, ούτε από τις αμαρτίες μας. Ο Θεός μας αγαπάει. Αγαπάει ιδιαίτερα το λαό που ζητάει και δέχεται τον Χριστό. Ξέρει την αδυναμία μας, ξέρει την ανθρώπινη φύση μας, αλλά η αγάπη του δεν λιγοστεύει. Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος πέσει λίγο, ξεφύγει, αμέσως σκέφτεται ότι τι θα μου κάνει ο Θεός τώρα. Η απάντηση είναι θα σε ευλογήσει. Θα βρει τρόπο να σε ευλογήσει. Θα βρει τρόπο να σε φέρει πιο κοντά του, πολύ κοντά του. Συχνά απογοητευόμαστε από τον εαυτό μας. Αλλά ο Θεός δεν θέλει την απογοήτευση αυτή. Ο Θεός θέλει την ενθάρρυνση, την πίστη, την ελπίδα. Ο Θεός θέλει να γνωρίσει ο άνθρωπος και να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ποτέ δεν τον απορρίπτει. Ποτέ. Πάντοτε τον αγαπάει, πάντοτε φροντίζει γι' αυτόν. Ναι. Και στην αδυναμία του και στην ταλαιπωρία του και στην ευρυχωρία του πάντοτε είναι έτοιμος. Αλλά θέλει ο Θεός για να γίνει εύκολη, δυνατή καλύτερα η επέμβασή του στη ζωή του, να προσέχει ο άνθρωπος το λόγο του, να προσέχει το θέλημά του, να έχει τεντωμένα τα αυτιά, να ακούσει τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Ναι. Να μην ψάχνει να βρει βοήθεια δεξιά ή αριστερά. Να μην απογοητεύεται, να μην απελπίζεται. Αλλά η ελπίδα του να είναι πάντοτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τώρα ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση και πτώσης και απελπισίας.
Και έρχεται ο Θεός τώρα με το λόγο του να τον παρηγορήσει, να τον ενισχύσει, αλλά ιδιαιτέρως να του δείξει τον τρόπο και τον δρόμο της ευλογίας. Γιατί μέσα στη ζωή μας υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Πολλοί δρόμοι είναι δρόμοι κατάρας. Άλλοι δρόμοι είναι δρόμοι ταλαιπωρίας, απιστίας, αποτυχίας. Αλλά υπάρχει ένας δρόμος, ένας δρόμος. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει «Εγώ είμαι η οδός». Υπάρχει ένας δρόμος, ο δρόμος που οδηγεί στην ευλογία, που οδηγεί στην προστασία του Θεού, στην αγκαλιά του Θεού. Και αυτός ο δρόμος είναι ο Χριστός. Διά του Ιησού Χριστού. Μιλάει λοιπόν στο λαό Ισραήλ και του λέει «Θυμάσαι στην αρχή, όταν σε έβγαλα από την Αίγυπτο, τι μεγαλεία και θαυμάσια έκανα για σένα». Και όταν ακόμη βρέθηκες μπροστά σε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, την θάλασσα, την Ερυθρά, που από εκεί δεν μπορούσες να προχωρήσεις και πίσω ήταν ο θάνατος από τους Αιγυπτίους. Τι έκανα εγώ? Γιατί δεν υπάρχει τίποτα δύνατον στο Θεό. Δεν υπάρχει εμπόδιο στο Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη. Όταν άρχισε να φωνάζει ο Μωυσής και να λέει «Κύριε, μας απέκλεισαν οι Αιγύπτιοι, θα μας θανατώσουν εδώ, είναι πολύ μεγαλύτεροι, πολύ δυνατότεροι». Και ο Θεός του λέει «Τι φωνάζεις?» Λέει «Δεν βλέπεις, η Ερυθρά θάλασσα είναι μπροστά». Λέει «Χτύπα τη με τη ράδο σου και θα δεις». Κοιτάξτε τώρα το μυστικό. Εάν δεν είχε κράξει στο Θεό, ποτέ δεν θα είχε μάθει το μυστικό της ευλογίας από το Θεό. Δεν είπε «Πάμε να φύγουμε, τρέξτε να σωθούμε», αλλά είπε «Θεέ μου, χανόμαστε, βοήθησέ μας». Και τότε ο Θεός του έδωσε τη λύση. Γιατί η λύση υπάρχει και όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη βρει. Και όταν νομίζει ότι δεν υπάρχει γιατί, ή όταν είναι αδύνατον να υπάρξει. Γιατί τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. «Χτύπα», λέει, «με τη ράβδο σου». «Με τη ράβδο μου, τη θάλασσα, να τη χτυπήσω?» Τι ανοησία είναι αυτό? Δεν το είπε, το πίστεψε. Χτύπησε και η θάλασσα άνοιξε. Μα άνοιξε, άνοιξε η θάλασσα. Μα ανοίγει η θάλασσα, ο Θεός τα πάντα κάνει. Στους ανθρώπους που κράζουν σε αυτόν, που φωνάζουν σε αυτόν, που εμπιστεύονται σε τον Θεό και εξητάνε τη λύση όλων των προβλημάτων και των αδιεξόδων τους από το Θεό. Πέρασαν. Και όταν πέρασε ο λαός Ισραήλ, η θάλασσα έκλεισε και έπνιξε όλους τους Αιγυπτίους. Και είναι ελεύθερος τώρα ο λαός Ισραήλ. Όμως ο Θεός παραπονιέται. Λέει «Δεν με επεκαλέστης έκτοτε, σε ελευθέρωσα, αλλά εσύ δεν με επεκαλέστης, εσύ δεν κοπίασες για να με δοξάσεις, εσύ δεν πρόσφερες τα αρνία και τα ολοκαυτώματα θυσία σε μένα, προσέφερες θυσίες και ολοκαυτώματα, αλλά όχι σε μένα, είτε στον εαυτό σου, είτε σε άλλους θεούς, είτε σε άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν το έκανες με πίστη, δεν με τίμησες με τις θυσίες σου. Δεν ηγόρασες αρωματικά ήδη για να φτάσουν ως ευώδες θυμία μας στον ουρανό προς εμένα, όπως σου είπα. Ούτε ενέπλησες εμένα από του πάχους των θυσιών σου. Δεν έκανες αυτά που σου είπα. Δεν ασχολήθηκες καθόλου με το θέλημά μου, με τη γνώμη μου, με αυτό το οποίο εγώ θέλω». Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, να προσέξουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και σήμερα, αν μου επιτρέπετε, το κατάλαβα. Να ξεχωρίσουμε το θέλω το δικό μας από το θέλω του Θεού. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν σημαίνει αυτό που θέλω εγώ ή που θέλουμε εμείς ότι ο Θεός θα το κάνει. Αλλά ο Θεός θα κάνει αυτό το οποίο θέλει Αυτός για σένα, το οποίο είναι πολύ καλύτερο και πολύ σημαντικότερο από αυτό το οποίο θέλουμε εμείς για τον εαυτό μας. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, τα διαχωρίσουμε. Δεν είναι τι θέλω εγώ το ερώτημα που βασανίζει την καρδιά μου. «Κύριε Θεέ μου, αυτό θέλω». Δεν είναι αυτή η προσευχή που ευαρεστεί το Θεό. Η προσευχή που ευαρεστεί το Θεό και οδηγεί ο Θεός πλέον τον άνθρωπο στην οδό της ευλογίας είναι «Κύριε, τι εσύ θέλεις για μένα? Όλα αυτά τα οποία σου είπα να τα κάνεις, δεν τα έκαμες γιατί δεν ενδιαφέρθηκες για το θέλημά μου.
Και το μήνυμα αυτό είναι: πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το θέλημα του Θεού, αδερφέ. Και όχι να αλλάζουμε τα πράγματα και να θέλουμε ο Θεός να ενδιαφέρεται για το θέλημα το δικό μας. Είναι ανάγκη στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας, στην εκκλησιαστική μας ζωή να ενδιαφερόμαστε και να αναρωτιόμαστε ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μένα, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για την οικογένειά μου, ποιο είναι το θέλημά σου Θεέ μου για την εκκλησία σου. Με αυτή τη σκέψη και τη λογική ο Θεός ευαρεστείται και πλησιάζει τον άνθρωπο με ευμένεια, με εύνοια. Στην προσευχή μας να μην λέμε ποτέ θέλω, αλλά λέμε τι θέλεις Κύριε. Και αποδείχθηκε περίτρανα όταν επισκέφτηκε ο Θεός τον Σολομώντα και του λέει τι θέλεις να σου κάνω. Και ο Σολομώντας δεν έβαλε μπροστά του τι θέλω. Θέλω μακροζωία, θέλω λεφτά, θέλω να καταστρέψεις τους εχθρούς μου, θέλω να με αυξήσεις, θέλω. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, αλλά είπε εγώ θέλω αυτό που εσύ θέλεις. Βόηθησέ με να κάνω το θέλημά σου. Να κρίνω το λαό σου έτσι όπως εσύ θέλεις. Και εκεί ευαρεστήθηκε ο Θεός. Να ξέραμε αδερφοί αγαπητοί πόσο πολύ ευαρεστείται ο Θεός όταν μας ενδιαφέρει το θέλημά Του. Όταν εξητούμε το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και ο Θεός λέει, εσύ δεν έκανες αυτά που θέλω. Αλλά αποδεικνύοντας την αγάπη Του, είπε εγώ όμως τις αμαρτίες σου, τις παραβάσεις σου, θα τις εξαλείψω ένε και εν του ονόματός μου. Εγώ όμως θα σε βοηθήσω παρόλα αυτά. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, η αγάπη του Θεού. Εγώ παρόλα αυτά θα σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω προς νέα πράγματα, νέες καταστάσεις. Θα σε βοηθήσω, θα πάω μπροστά σου. Αλλά τώρα πρόσεξε. Τώρα πρέπει να μετανοήσεις με όλη σου την καρδιά. Γι' αυτό μην ενθυμίστε τα πρότερα, άστα τώρα τα παλιά. Τις αμαρτίες σου, τις παραβάσεις σου, τα λάθη σου, το θέλημά σου, την άποψή σου. Σταμάτα τώρα εδώ που είσαι. Σταμάτα, σταμάτα να σκέφτεσαι όπως σκέφτεσαι. Να τα αποτελέσματα, αποτυχία. Να τα αποτελέσματα, οδός ταλαιπωρίας. Σταμάτα. Βάλε μαχαίρι, χώρισε τη ζωή σου. Κάνε καινούργια αρχή. Μη ζεις με τις αναμνήσεις σου. Μη ζεις με τη γνώμη σου, με τις απόψεις σου, με τις εμπειρίες σου. Μη ζεις με αυτά που έζησες, αλλά κάνε μια καινούργια ζωή. Προσπάθησε να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με αυτά που ο Θεός θα κάνει. Ω, είναι η μεγάλη αλλαγή αδερφοί. Εγώ έκανα, εγώ είχα, εγώ προσπάθησα, εγώ πέτυχα, εγώ απέτυχα. Κοιτάξτε ποιος είμαι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κοίταξε το έργο μου, κοίταξε τον καρπό μου, κοίταξε. Και έρχεται ο Θεός λέει σταμάτα, σταμάτα. Σταμάτα, σταμάτα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει τα μένω πίσω λησμονών. Το κατάλαβε, σταματάω, σταματάω. Και δίνει δύο εντολές. Πολύ συγκεκριμένες ο λόγος του Θεού. Μη θυμάσαι τα παλιά. Και μην τα σκέφτεσαι. Ούτε να τα θυμάσαι, ούτε να τα σκέφτεσαι. Μην τα θυμάσαι. Σβήστα από το μυαλό σου, σβήστα από τη ζωή σου. Έλα κάνεις μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο ξεκίνημα. Και στο μυαλό σου και στη σκέψη σου να μην βάζεις αυτά που συνέβησαν, αλλά αυτά που θα συμβούν και θα τα κάνει ο Θεός. Αμήν αδερφοί. Να ξέραμε αδερφοί, ξέρετε πώς μου το έδειξε ο Θεός σήμερα. Τη νύχτα με την ημέρα. Να σκέφτομαι, εγώ είναι ξημερώνει. Και να σκέφτομαι τη νύχτα, τη σελήνη, τη λάμπα, το φως, την αγωνία της νύχτας πιθανόν, την αϊπνία, ενώ μπροστά έρχεται η μέρα. Μπροστά στο χριστιανό που βάζει τελεία στο παρελθόν του και ξεκινάει με πίστη το μέλλον του, ο Θεός έχει ένα καινούργιο μεγάλο ξεκίνημα.
Μη στενοχωριέσαι που αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν, αυτοί οι άνθρωποι σε λύπησαν, αυτοί σε πρόδωσαν, αυτοί σε στενοχώρησαν, αυτοί σε πίκραναν, αυτοί σε κατηγόρησαν. Ξέχασε τα αυτά. Κλείσε την παράγραφο αυτή. Έκανες λάθος, δεν πειράζει. Δόξα στο Θεό. Έκανες καλά πράγματα και πάλι δόξα στο Θεό. Αλλά να βάλουμε, αδελφοί αγαπητοί, σήμερα ένα παραπέτασμα. Ένα παραπέτασμα, μία λύθη, μία αποξένωση από το παρελθόν μας. Το θέλει ο Θεός. Ξέχασε το παρελθόν σου, θα σε ρίξει. Είτε θα σε ρίξει γιατί θα έχεις καλές αναμνήσεις και θα λες περάσαν οι καλές ημέρες. Είτε θα σε ρίξει γιατί έχεις αποτύχει και θα λες πω τίποτα δεν έκανα στη ζωή μου. Δεν ευαρεστείται ο Θεός να σκέφτεσαι το παρελθόν. Ούτε το παρελθόν της αμαρτίας και της ανομίας, αλλά ούτε και το παρελθόν της ευλογίας. Το παρελθόν της ανομίας και της αμαρτίας θα σε γυρίσει πίσω, το παρελθόν της ευλογίας θα σε υψώσει στα μάτια σου και δεν θα έχεις πια τον τρόπο και τη μέθοδο που θέλει ο Θεός, που είναι η ταπείνωση. Μην ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Μη, σταματήστε. Και τότε εγώ θα κάνω νέο πράγμα. Πάντοτε, πάντοτε αδελφοί. Πάντοτε, είναι μια υπόσχεση του Θεού. Θα κάνω νέο πράγμα, αλλά πρέπει να ξεχάσεις τα παλιά. Πρέπει να μην σκέφτεσαι τα παλιά. Να μην σκανδαλίζεσαι, να μην φουσκώνεις, να μην ταλαιπωρείται η λογική σου, το μυαλό σου. Ξέχασέ τα. Ξέχασε τον άντρα σου που ήταν καλός. Τον άντρα σου που ήταν κακός. Τη γυναίκα σου που σου ταλαιπώρησε, τη γυναίκα σου που σε βόηθησε, τον αδελφό σου που σε πίκρανε, το συγγενή σου, τον πατέρα σου που σε αδίκησε, τον πατέρα σου που ήταν πάρα πολύ καλός. Ξέχασε τα αυτά. Ελευθερώσου από το παρελθόν και στρέψε το βλέμμα σου στο μέλλον. Το παρελθόν ήταν ό,τι ήταν. Εκείνο που μας ενδιαφέρει όμως το μέλλον, να είναι με τη χάρη και τη δόξα του Θεού. Αμήν αδελφοί. Μπροστά τώρα, μόνο μπροστά. Παρήλθαν, πάει, τέλειωσαν. Εάν ελευθερώσεις την ψυχή σου, τη σκέψη σου και την καρδιά σου από το παρελθόν, τότε ο Θεός θα βρει έναν άνθρωπο να κάνει νέα πράγματα. Ξέρετε πως το λέει ο Χριστός? Πας γραμματεύσει μαθητευθύστα της Βασιλείας των Ουρανών. Αδειάζει το σπίτι του από όλα. Το αδειάζει από όλα. Γιατί? Για να το γεμίσει. Είναι σαν να έχουμε ένα σπίτι που έχει έπιπλα. Τα έχουμε 10, 15, 20 χρόνια. Μας αρέσανε, δεν μας αρέσανε, φθαρήκανε, δεν μας φθαρήκανε. Και έρχεται κάποιος και σου λέει, μπορείς να τα πετάξεις όλα. Και να μείνει άδειο το σπίτι μου. Όχι, θα το γεμίσω εγώ. Αλληλούια, εγώ θα το γεμίσω. Θα στο κάνω καινούριο. Και σας παρακαλώ, αδελφοί αγαπητοί, αυτό να το πιστέψουμε, να το δεχτούμε μέσα στην καρδιά μας και να το εφαρμόσουμε. Θέλει ο Θεός να κάνει καινούργια πράγματα στη ζωή μας. Καινούργια. Που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Πράγματα που δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε. Αλλά μην αφήσουμε τις θλίψεις, τις πίκρες, τις χαρές, τις περηφάνειες μέσα στην καρδιά μας, μέσα στις αναμνήσεις μας. Μπορούμε να σβήσουμε το παρελθόν μας. Μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα. Όλα να τα ξεχάσουμε. Και να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Αλλά μια αρχή με τον Χριστό. Μην τα ενθυμίστε. Μην τα συλλογίζεστε. Εγώ θα κάνω νέο πράγμα. Θα ανατύλει. Θα το δείτε εσείς όμως. Θα το γνωρίσετε όμως εσείς. Θα το πάρετε χαμπάρι. Ή θα είσαστε δεμένοι με τις αναμνήσεις σας και με το παρελθόν. Και θα περάσει από μπροστά σας και δεν καταλάβετε τίποτα. Νέο πράγμα θα κάνω, και αυτό το πράγμα που θα κάνω δεν θα είναι σαν και αυτό που έκανα στην Ερυθρά θάλασσα, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στην έρημο. Στην έρημο όταν διψάγατε, χτύπησα την πέτρα και έβγαλα νερό που σας πότιζε 40 χρόνια. Όταν πεινάγατε, άνοιξα τους ουρανούς και ήρθε το μάνα και τρώγατε 40 χρόνια. Τώρα όμως δεν θα κάνω αυτά, τώρα θα κάνω πολύ μεγαλύτερα. Στην έρημο δεν θα σας δώσω με μια πέτρα να τρέχει νερό. Στην έρημο εγώ θα κάνω δρόμο και στην άνυδρο πολλούς ποταμούς. Στην έρημο θα φτιάξω ένα μονοπάτι για να περπατάτε.
Και όχι μονοπάτι, μία λεωφόρο. Δεν θα ξαναταλαιπωρήσετε μέσα στην άμμο, μέσα στην ερημιά. Ένα δρόμο θα κάνω. Και εκεί που υπήρχε άνυδρος τόπος, εγώ θα φέρω ποτάμια πολλά. Νέα πράγματα που δεν τα ξέρετε, μα γίνεται αυτό. Γινόταν να ανοίξει η θάλασσα, άνοιξε. Γινότανε να έρθει το μάνα, ήρθε. Γινότανε από μια πέτρα να ποτίζονται 1 εκατομμύριο άνθρωποι, έγινε. Τώρα όμως έχω πολύ μεγαλύτερα. Δεν έχω λίγο νερό που τρέχει και πολύ νερό από μια πέτρα. Ποτάμια θα φέρω. Ποτάμια. Δρόμους θα ανοίξω. Δεν θα σαγκώνουν τώρα πια τα φίδια. Θα τα διώξω όλα εγώ. Θα σας ανοίξω νέους δρόμους, νέους ορίζοντες. Προϋπόθεση. Μην ενθυμίστε τα πρότερα. Μην συλλογίζεστε τα παλιά. Ό,τι έγινε, έγινε. Νέα πράγματα, νέα αρχή, νέο ξεκίνημα. Να μην θυμάμαι τα παλιά τίποτα, σβήστα. Να μην τα σκέπτομαι, παίρνω κάτι φωτογραφίες και λέω, βρε παιδί μου, πω, ήμουνα 30 χρονών, τι ωραία που ήταν τότε, έκανα. Πάει, έπεσες, γύρισες πίσω. Τώρα θα πάρουμε, αδερφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο του Χριστού και θα περπατάμε μπροστά. Μπροστά, μπροστά. Τα θηρία, τα άγρια θηρία του αγρού θα δοξάζουν το Θεό μέσα από τη ζωή σας. Εγώ θα δίνω ύδατα πολλά στην έρημο και ποταμού στην άνυδρο για να ποτίσω το λαό μου τον εκλεκτό. Και εδώ τώρα είναι ένα κρίσιμο σημείο. Αυτό δεν θα το κάνω σε όλους, αλλά αυτό θα το κάνω στο λαό μου τον εκλεκτό που ακούει το λόγο μου. Πιστεύει, με εμπιστεύεται και με ακολουθεί. Όχι σε όλους. Σε αυτούς που πραγματικά σήμερα δέχονται το λόγο του Θεού και λένε τελειώνει το παρελθόν. Τελειώνει. Πάει για μένα, δεν υπάρχει παρελθόν. Σαν να γεννήθηκα τώρα. Σαν να ξεκινάει η ζωή μου τώρα. Δεν έχω ούτε χαρές ούτε πίκρες. Ούτε απογοητεύσεις ούτε ελπίδες. Τίποτα δεν έχω. Το μόνο που έχω είναι ο Χριστός. Αυτόν έχω μόνο. Και ο Παύλος το είπε καλά. Λέει, αποφάσισα να μην εξεύρω τίποτα άλλο ημί Ιησού Χριστόν και του τον εσταυρωμένο. Τίποτα άλλο. Για τον λαό μου των εκλεκτών. Άρα ο Θεός δημιουργεί ένα καινούριο λαό. Όχι αυτόν που ήταν στην Αίγυπτο, αλλά ξεκινάει από αυτούς που ήταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Από τους δούλους, από τους σκλάβους που αγαπάγαν τον Θεό όμως. Ένα καινούριο λαό, ένα εκλεκτό λαό. Μια καινούργια ζωή. Και ο λαός ο καινούριος, τον οποίο εγώ θα πλάσω για τον εαυτό μου, αυτός θα διηγείται την ένεσή μου. Μακάρι να μου δώσει ο Θεός να το πω έτσι πως μου το έδωσε να το καταλάβω. Είμαστε κεκλειμένοι, είμαστε εκλεκτοί, μας αγαπάει ο Θεός, μας έχει σώσει ο Θεός, μας έχει ευλογήσει ο Θεός. Αλλά δεν είναι αυτό, αδερφοί. Θέλει πολύ περισσότερα πράγματα ο Θεός να κάνει. Δεν είναι αυτό. Θέλει πολύ περισσότερα ο Θεός να κάνει. Θέλει να κάνει σπουδαία μεγαλεία στη ζωή μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήρθε ο καιρός. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Έρχεται ο Κύριος. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας λαός που να διηγείται την ένεση του Θεού. Να φανερώνεται η ευλογία του Θεού. Κάτι χρειάζεται. Μεγάλη αλλαγή. Ξέρετε, μέσα στη χριστιανική μας ζωή ζούμε. Περνώντας τα χρόνια συνηθίζουμε. Καλομαθαίνουμε ή κακομαθαίνουμε. Όταν μπήκαμε στην εκκλησία μπήκαμε γεμάτη χαρά. Δηλαδή θλιμμένοι από τον κόσμο γεμίσαμε χαρά με την αναγέννηση. Όταν μας βάφτισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο ευλογηθήκαμε πολύ. Μετά όμως άρχισε το πρόσωπο να συνοφριώνεται. Μας πείραξε τούτο, μας πείραξε εκείνο, μας ενόχλησε το άλλο. Ήρθανε καταστάσεις καλές, τις ξεχνάμε. Ήρθανε καταστάσεις κακές, τις θυμούμαστε.
αρχίζει η καρδιά μας να χαλάει. Κι όμως έρχεται ο Κύριος να παραλάβει μια εκκλησία Αγία. Πώς θα πάω έτσι? Συνοφριωμένος, με κακίες, με πίκρες, με απόγνωση, με απελπισία. Έτσι θα πάω στο Χριστό να τον συναντήσω? Έτσι? Δυσαρεστημένος? Με λόγια, άκουσα, μου πάνε, σου πάνε, του πάνε. Έτσι θα πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό? Έτσι θα κηρύξουμε και θα φωνάξουμε, όπως λέει η Γραφή, ο Κύριος έρχεται και η νύμφη λέει ελθέ? Έτσι? Κακομυριασμένοι, μικρόψυχοι? Έτσι θα εισέλθουμε στη δόξα του Θεού? Έτσι είναι ο λαός του Θεού? Έτσι? Αλληλούια. Να προσπαθούμε με ανθρώπινα μέσα και ανθρώπινες δυνάμεις να πετύχουμε έτσι? Να βαριόμαστε πότε πότε να ερχόμαστε και στην εκκλησία, να βαριόμαστε να προσευχόμαστε, να βαριόμαστε να διαβάζουμε το λόγο του Θεού, να περνάνε οι μέρες και εμείς να έτσι? Και να σκεφτόμαστε κιόλας ότι εκείνος και ο άλλος και συνέβη αυτό και γιατί μου το είπε εκείνο και πώς μου το είπε τα... Έτσι? Με αυτό το λαό θα δοξαστεί ο Χριστός? Σας βεβαιώνω, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός δημιουργεί ένα καινούργιο λαό. Ένα καινούργιο λαό. Εκλεκτό λαό. Για να διηγείται την ένεση του Κυρίου. Για να διηγείται τα μεγαλεία, τα θαυμάσια και τα τεράστια του Θεού. Ένα καινούργιο λαό. Μια καινούργια εκκλησία. Νέα πράγματα. Όχι γκρίνιες, αμαρτία, παράπονα, ταλαιπωρία, αλλά ευλογία, δόξα, αγιασμός. Χαρά! Μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Μα άμα δεν έχω χαρά, πού έχω δύναμη? Δεν έχω και δύναμη. Δεν αντέχω άλλο. Και έρχεται τώρα ο Κύριος και λέει, δες την αποτυχία σου. Δες την. Έλα να κάνουμε όμως μια καινούργια αρχή. Έλα και να ξεκινήσουμε ένα καινούργιο δρόμο. Ξέχασε τα παλιά. Μην τα σκέφτεσαι τα παλιά. Στρέψε το βλέμμα σου σε αυτόν που έρχεται. Και τότε αυτός θα κάνει νέα πράγματα. Νέα πράγματα στη ζωή σου. Και να σας πω την αλήθεια, πολύ θέλω να δω τα νέα πράγματα στη ζωή μου. Πολύ θέλω να δω τα νέα πράγματα στην οικογένειά μου που θα κάνει ο Θεός. Πολύ θέλω να δω τα νέα πράγματα στην εκκλησία που θέλει να κάνει ο Θεός. Θα τα κάνει. Αν εμείς όμως ξεχάσουμε το παρελθόν. Θα δημιουργήσει το λαό του. Αλλά το ερώτημα είναι, θα είσαι εσύ, θα είμαι εγώ, θα είμαστε εμείς, θα είναι η οικογένειά μου, θα είναι τα παιδιά μου, θα είναι η εκκλησία της Κηφισιάς? Και πόσοι θα είμαστε όλοι? Ο Θεός αδερφοί μας προσκαλεί σε ένα καινούριο ξεκίνημα. Να διακράψουμε το παρελθόν και να ανοίξουμε ένα καινούριο βιβλίο. Το βιβλίο του μέλλοντος, του αύριο, το βιβλίο του Χριστού. Να διάσουμε το σπίτι μας από όλα τα παλιά και να αφήσουμε τις πόρτες ανοιχτές να έρθει ο Χριστός να γεμίσει με όλα τα καινούρια τα δικά Του. Θα το κάνει. Αμήν.